Ξεκινώ με τη φράση του Ερνέστ Ρενόν, «On ne doit jamais écrire que de ce qu'on aime». Δηλαδή, να μην γράφουμε παρά μόνο για αυτά που αγαπάμε. Αυτή τη φράση δανείστηκε ο Άρης Κωνσταντινίδης για να βάλει στην πρώτη σελίδα του βιβλίου του «Δύο χωριά από την Μύκονο». Θα σας μιλήσω για τον πατέρα μου. Θα σας μιλήσω σαν κόρη του και θα σας πω μερικά πράγματα που δεν σας είναι τόσο γνωστά, όπως ότι του άρεσε να παίζει πιάνο. Ότι υπήρξε φοβερός καπνιστής. Άναβε τα τσιγάρα, το ένα μετά το άλλο, πάντα με τον ίδιο αναπτήρα ζήπο. Σχεδίαζε με το τσιγάρο στα χείλη. Φωτογράφιζε με ρόλεφλεξ και με λάικα. Είχε για αυτοκίνητο, δύο σοβό και αργότερα σαρ και μετά ένα γόλφ. Σφύριζε πολύ δυνατά, βάζοντας τα δύο του δάχτυλα στο στόμα και όταν ήμουν μικρή και ερχόταν τα Σαββατοκύριακα στις Πέτσες, όπου παραθερίζαμε τα καλοκαίρια, μας ειδοποιούσε με αυτό το σφύριγμα για την άφηξή του από τη στροφή πριν φτάσει στο σπίτι και βγαίναμε να τον προϋπαρτήσουμε. Έπαιζε τάβλη, μόνο πόρτες, ποτέ με χρήματα και χτύπαγε με δύναμη τα πιόνια. Αγαπούσε τον κινηματογράφο τόσο που μπορεί να πήγαινε και κάθε μέρα. Ότι υπέφερε συχνά από πονοκεφάλους, γι' αυτό και δεν άντεχε τα ρεύματα. Έτσι, φορούσε για προφύλαξη τα τελευταία χρόνια ένα μπερέ και ήξερε στον κάθε κινηματογράφο από πού φυσάει. Στο έμπασε από πίσω και πλάγια, στην άλλη αίθουσα από άλλη μεριά. Κολυμπούσε πολύ ωραία και έκανε μακροβούτια. Δεν τον ενδιαφέραν τα χρήματα. Δεν έρχιζε για το κέρδος. Όταν στην Αυστρία του δόθηκε το βραβείο Herder, το οποίο συνοδευόταν από κάποιο χρηματικό ποσό, όταν πήγε στην τράπεζα στη Βιέννη για να το εισπράξει, ένιωσε την υποχρέωση να εξηγήσει στον υπάλληλο περί τίνος επρόκειτο. Ο πατέρας μου ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος και πολύ ευαίσθητος. Ήταν μοναχικός, όχι από κακή διάθεση προς τους άλλους ανθρώπους, αλλά από μια άρνηση να ανέχεται πράγματα για τα οποία δεν ήταν σύμφωνος. Είχε το σθένος να αντιστέκεται, ακόμη κι αν αυτό τον οδήγησε στο τέλος σε μία μοναξιά. Δεν ανακατώθηκε στην πολιτική. Ποτέ δεν ανήκε σε κόμματα. Ήταν προοδευτικός. Πιστεύω ότι έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ευτυχισμένος, διότι αγαπούσε τη δουλειά του και ήταν ολόξυχα δοσμένος σε αυτή. Αλλά και απογοητευμένος προς το τέλος, διότι δεν μπόρεσε να χτίσει όσο θα ήθελε και ακόμη έβλεπε συχνά έργα του να καταστρέφονται και κανείς να μην ενδιαφέρεται. Η αγάπη του ήταν η δουλειά του, να χτίζει. Να χτίζει μια ωραία ζωή. Αληθινή, με λογισμό και μόνιρο, όπως του άρεσε να χρησιμοποιεί τα λόγια του Σολομού, γιατί τον εξέφραζαν τόσο πολύ. Ήταν ένας άνθρωπος απόλυτος. Ο λόγος του, προφορικός ή γραπτός, ήταν άμεσος, λιτός, δωρικός θα μπορούσε να πει κανείς. Οι τοποθετήσεις του ήταν πάντα ξεκάθαρες. Πίστευε σε αυτό που έκανε και είχε μια σιγουριά, όχι από μια στενοκεφαλιά, αλλά γιατί ό,τι έκτισε, έβγαινε από μέσα του, σαν μια αλήθεια μοναδική, που τίποτα διαφορετικό δεν θα μπορούσε να σταθεί εκεί, στον τόπο αυτό, τόσο σωστά και τόσο απλά ή τόσο αυτονόητα. Είχε λογική σκέψη, μνήμη και έκτιζε σύγχρονα. Η κατασκευαστική και σχεδιαστική ειλικρίνεια που διέπει όλα του τα έργα, είναι και η ειλικρίνεια και η λογική της ίδιας του της ζωής. Η αγάπη του για την ανώνυμη αρχιτεκτονική ήταν γιατί αυτά τα κτίσματα προκύψαν μέσα από αυτή την ίδια λογική, να χτίζεις μία καλή ζωή. Τα δοχεία ζωής, όπως τα ονόμασε ο ίδιος. Δεν τα αγάπησε επειδή ήταν παλιά, ούτε από μια αισθητική άποψη, αλλά επειδή καταλάβαινε και ένιωθε πόσο σοφά έγινα. Τόσο απλά και τόσο λιτά, όπως αναπνέεις, μιλάς και στέκεις. Και ακόμη, πόσο ίδια ήταν η αφετηρία της σκέψης αυτών των απλών ανθρώπων με τη δική του. Στη δική του αρχιτεκτονική, ο τόπος, το μέτρο, το αναγκαίο, η απόρριψη του περιττού, αλλά και το κέφι του, την έκανε θεόχτιστη. Αυτή τη λέξη χρησιμοποιούσε εκείνος για την ανώνυμη αρχιτεκτονική, με την έννοια όχι τη θρησκευτική, αλλά του τόσο ωραίου, σαν να το έχουν φτιάξει όχι ανθρώπινα χέρια, αλλά τα χέρια ενός Θεού. Θα ήθελα εδώ να προσθέσω ότι ο πατέρας μου, ό,τι έκτισε, ό,τι σχεδίασε, ό,τι έγραψε και ό,τι ζωγράφισε, το έκανε με το μυαλό του, με την καρδιά του, αλλά και με τα δύο του χέρια.
Είχε δάχτυλα μακριά και λεπτά και τα κινούσε με μια ιδιαίτερη χάρη, ακόμα και όταν μιλούσε. Τα χέρια του ήταν τόσο ωραία που είχε στο αίσθημα ότι ό,τι άγγιζαν θα γίνονταν ωραίο. Και έτσι ήταν. Σήμερα, αυτά τα πέντε βιβλία του πατέρα μου επανεκδίδονται από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, όπως τα σχεδίασε ο ίδιος, αλλάζοντας μόνο τα χρώματα στα εξώφυλλα των τριών, μια που τώρα θα έλεγαν αυτά τα τρία μαζί σε μια θήκη. Μετά από αρκετές δυσκολίες εξαίρεσης του κατάλληλου χρώματος, καταλήξαμε σε ένα γκρίζο χρώμα για όλα, με εξαίρεση τα ξοκλήσια της Λουκώνου, που έγινε ένα πορτοκαλί μήνιο, έχοντας κατά νου τις σιδερογωνιές που έβαθε ο πατέρας μου συχνά στα δικά του χτίσματα. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω πόσο πολύ χαίρομαι που θα μπορεί ο κόσμος να τα δει αυτά τα βιβλία, οι νέοι να ωφεληθούν και να εμπνευστούν για να δημιουργήσουν, έχοντας κερδίσει ενδεχομένως κάτι και από εκείνον. Εγώ συχνά πιάνω τον εαυτό μου να προσπαθώ να βλέπω τα πράγματα με τα μάτια τα δικά του. Είναι για μένα ένας μπούσουλας. Και πιστεύω ότι ένας σπουδαίος άνθρωπος ανήκει σε όλους και σε όλη την ανθρωπότητα και δεν είμαι μόνο εγώ η τυχερή που είχα ένα τέτοιο πατέρα. Θέλω να ευχαριστήσω το Μουσείο Μπενάκη και τον Άγγελο Δελιβοριά, τους ομιλητές Γιάννη Σαΐτα και Τάσο Μπίλη για τις ομιλίες τους, τον Στέφανο Τραγανά και την κυρία Δασκάλου από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, τη Μαρία Δάρα για την υπέροχη φωτογραφία που ήταν και είναι σε προβολή την ώρα που μπαίνατε σε αυτό το αμφιθέατρο, και όλους εσάς που ήρθατε.